Και συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίδη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ΚΑΠΑ News. Κύριε Κουτσομίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Κύριε Κουτσομίδη, η Φιλανδία και η Σουηδία θέλουν να μπουν άμεσα στο ΝΑΤΟ. Αναμένεται άμεσα ανακοίνωση από την πλευρά της Φιλανδίας και είναι σε εξέλιξη και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας. Εάν γίνει αυτό, τι εξέλιξεις πιστεύετε ότι θα προκαλέσει και τι πιστεύετε ότι θα γίνει εν τέλει με την ένταξη των δύο χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ευρεία συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ως προς την ένταξη των δύο αυτών σκανδιναβικών χωρών, το οποίο έχει τη βάση και στην ενδυνάμωση του πυλώνα ασφάλειας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή της Σκανδιναβίας και στα βόρεια σύνορα της Συμμαχίας, αλλά κυρίως και σε πολιτικό επίπεδο, διότι δύο αυτές χώρες είναι αναγνωρισμένες από τις πιο προηγμένες δημοκρατίες που υπάρχουν στον κόσμο και ενισχύουν και εσωτερικά τη συνοχή της Συμμαχίας. Αυτές οι αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κύριο Ερντογάν είναι το κλασικό, θα έλεγα, παιχνίδι παζαριού το οποίο κάνει η Τουρκία σε όλες τις διεθνείς σχέσεις και σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες καλείται να λάβει μέρος, όπου ζητά ανταλλάγματα. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης είναι διατεθειμένες να παράσχουν ανταλλάγματα στην Τουρκία προκειμένου να πει το ναι. Θεωρώ ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες πρέπει να αντισταθούν στεναρά σε οποιοδήποτε παζάρι και ανταλλάγματα δοθούν, είναι να δοθούν στην Τουρκία. Όπως μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να είναι η αναβάθμιση των F-16 των τουρκικών ή ακόμη και η πώληση, η επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιο είναι το διακύβευμα και νομίζω ότι θα γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις ώστε να ξεκαθαριστεί στην Τουρκία ότι τέτοιου είδους παζάρια δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Τώρα, στο επόμενο επίπεδο θα έλεγα ότι η Ρωσία σε πρώτο επίπεδο δεν θα αντιδράσει, θα έλεγα, δυναμικά. Θεωρώ πολύ δύσκολο να έχει οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη. Θυμίζω επίσης ότι παραμένει σε ισχύ, παρότι έχουν οι σχέσεις σχεδόν διαραγεί, παραμένει σε ισχύ η συμφωνία ΝΑΤΟ-Ρωσίας του 1997, σύμφωνα με την οποία η Δυτική Συμμαχία έχει δεσμευθεί απέναντι στη Ρωσία ότι σε οποιοδήποτε νέο κράτος μέλος ενταχθεί στη Συμμαχία δεν θα υπάρξει στάθμευση πυρηνικών όπλων. Άρα ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια άμεση, αυτό που λέει η Ρωσία, περικύκλωση και ένταξη και στάθμευση πυρηνικών όπλων κοντά στην ρωσική επικράτεια, αλλά για μια ενδυνάμωση της αμυντικής θωράκισης και τη θωράκιση συμμαχίας στη Βόρεια Πτέρυγα. Τώρα υπάρχουν εκτιμήσεις και σχετική πληροφόρηση ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν πρώτον ποντάρει στην κόπωση της Δύσης και δεύτερον στο οικονομικό τίμημα που θα πληρώσουν οι πολίτες του ελεύθερου κόσμου υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία. Ελπίζει δηλαδή σε μια αντιστροφή του κλίματος. Συμμερίζεστε εσείς κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα δε μετά τις υποχωρήσεις που φαίνεται ότι έχουμε από το Χάρκοβο των ρωσικών δυνάμεων? Θα έλεγα ότι ακόμη και αν δεν το σκέφτεται, είναι λογικό να αρχίσει να το σκέφτεται. Και θα έλεγα ότι βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες κάποιες ατυχείς εξελίξεις, όπως ήταν η δήλωση του Προέδρου Ζελένσκι ως προς τις υποτιθέμενες αιτιάσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για υποχωρήσεις από την Ουκρανική πλευρά, όπως επίσης και η συνεχιζόμενη πίεση των Ευρωπαίων καταναλωτών από την ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει εύκολη λύση για να διακοπούν πλήρως οι παροχές ρωσικών ενεργειακών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε αντιδράσεις στεναρές κυρίως από την Ουγγαρία αλλά ενδεχομένως και από άλλες χώρες οι οποίες είναι δύσκολο να υπερβληθούν και είναι μια κατάσταση η οποία εάν συνεχιστεί επί Μακρόν χωρίς να υπάρχουν πολύ, θα έλεγα, αρνητικές εξελίξεις στην γεωπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, θα έλεγα δηλαδή αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος φθοράς, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή ότι είναι μία μάχη και μία σύγκρουση η οποία είναι σε μία αγωνία και η οποία κάπως σιγά σιγά δεν θα πρέπει να μας απασχολεί, υπάρχει ο κίνδυνος όντως αυτή η σύγκρουση να περάσει σε δεύτερο επίπεδο και να μην υπάρχει ικανή πολιτική βούληση στις δυτικές κυβερνήσεις να αντιταχθούν απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
Και από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες από την πλευρά της Ουκρανίας, βέβαια, ότι είναι σε εξέλιξη πραξικόπημα ενάντια στον Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας, λόγω και της επιβαρημένης υγείας του. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Εγώ θα ενέτασα αυτές τις δηλώσεις στο κομμάτι του ψυχολογικού πολέμου. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί Ρώσοι στρατιώτες, ακόμη και στο μέτωπο, διαβάζουν και ακούν ειδήσεις από την Ουκρανία για να μάθουν τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Και θα έλεγα ότι και εγώ, αν ήμουν στη θέση της Ουκρανικής κυβέρνησης, θα διέδιδα ότι υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις μέσα στη Ρωσία. Όμως, παρόλα αυτά, έχω αρχίσει και βλέπω ότι η υγεία του Προέδρου Πούτιν ίσως όντως να έχει κάποια θέματα. Η εμφάνισή του στην παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία αφήνει κάποια σημεία ανησυχίας και ερωτηματικά, όπως και η φυσιογνωμία του, το πρόσωπό του, το οποίο ειδικοί και ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι μπορεί να κατατείνει σε χρήση αναβολικών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα θολό κλίμα για το ποια είναι πραγματικά η κατάσταση της υγείας του κυρίου Πούτιν. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και τις κατά καιρούς δηλώσεις των ηγετών της Δύσης αναφορικά με τον Πούτιν και το όποιο μέλλον του. Από την αποστροφή του Προέδρου Biden περί αλλαγής του καθεστώτος στη Ρωσία, περάσαμε σχεδόν στην άλλη άκρη. Έχουν όλα αυτά ρεαλιστική βάση ή είναι απλά διαπραγματευτική διπλωματική όρη? Και επιπλέον, πόσο ευσταθεί η άποψη που λέει ότι η Ρωσία θα γίνει πιο επικίνδυνη αν ταπεινωθεί και απομονωθεί? Θα έλεγα ότι θα ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτησή σας. Θα έλεγα ότι τη θεωρώ πολύ, θα έλεγα, φτωχούς αυτούς τους ισχυρισμούς. Φανταστείτε ως Δύση και ως δημοκρατίες να πρέπει να υποχωρούμε σε οποιονδήποτε επιτιθέμενο επειδή μπορεί να τον εκνευρίσουμε. Φανταστείτε, μόνο να φανταστούν οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, δυτικοί ηγέτες να λένε ότι δεν θα έπρεπε να ιτηθεί η Τουρκία στην Κύπρο, γιατί μπορεί να θυμώσει και να κάνει χειρότερα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά τα θεωρώ εντελώς απαράδεκτα. Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεκαθαριστεί απέναντι στη Ρωσία, ότι δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη και ιδίως στην Ουκρανία. Έγινε πολύ η δήλωση σημερινή των Υπουργών Εξωτερικών του G7 είναι απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό το σημείο και νομίζω και η αυριανή σύνοδος των Υπουργών του ΝΑΤΟ θα ξεκαθαρίσει απόλυτα τα πράγματα. Σαφέστατα, δεν πρέπει να επιδιωχθεί αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ως Δύση στη Ρωσία ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η επιθετικότητά της στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πρέπει να μπει ένας φραγμός και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Θέλω να μιλήσουμε και για τη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει η Ουκρανία και ειδικά για την βοήθεια από την Αμερική. Πιστεύετε ότι θα αποδειχθεί ικανή να κρατήσει τους Ρώσους στις θέσεις τους, εμποδίζοντάς τους να προελάσουν και εν συνεχεία να τους αποθήσει? Για την ώρα, όπως είπαμε, φαίνεται ότι οι Ουκρανοί κερδίζουν και τη μεγάλη μάχη στο Χάρκοβο. Μέρα με τη μέρα καταφθάνουν όλο και πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Είδαμε μέχρι και πύραυλο υψηλής τεχνολογίας από την Εστονία, η οποίος είναι Ισραηλινής κατασκευής, ο οποίος μπορεί να πλήξει πλοία στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας, ώστε να μην υπάρξει η αναμενόμενη, υποτιθέμενη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την Οδυσσό και προς την Μολδαβία και την Υπερδνηστερία. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι εκεί που θα κριθεί ο πόλεμος που πλέον είναι φθοράς, θα είναι στο αν οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν αρκετά εφόδια, ακόμη και σφαίρες, οβίδες, όλο αυτό τον οπλισμό που είναι βασικά που χρειάζεται μέρα με τη μέρα για να κρατήσουν το μέτωπο εάν πάμε σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς στην περιοχή του Ντομπάς. Να κλείσουμε, αν θέλετε, επιστρέφοντας ξανά στα του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία απειλεί με μεταφορά των πυρηνικών της δυνάμεων πιο κοντά στα σύνορά της και έτσι και επεκτεθεί η συμμαχία. Θεωρείτε ότι έχουν βάση οι διαρκείς απειλές των Ρώσων για πυρηνικό πόλεμο? Η Ρωσία, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να το γνωρίζουν το κοινό και οι τηλεθεατές μας, ακόμη και μέσα στη Ρωσία δεν μπορεί, ας πούμε, ο πρόεδρος Πούτιν να πει «αποφασίζω, πατάω ένα κουμπί και ξεκινάω ένα πυρηνικό πόλεμο». Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο
μέσα στην στρατιωτική ιεραρχία της Ρωσίας, βάσει του οποίου απελευθερώνονται τα πυρηνικά όπλα για να μπορέσει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να υπάρχει απειλή για την υπόσταση του ρωσικού κράτους, όχι μόνο να υπάρχει μια, αν θέλετε, αποτυχία στρατιωτική εκτός της ρωσικής επικράτειας. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στον σύγκρουση, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, δεν συνιστούν σε καμία των περιπτώσεων ικανή συνθήκη για να υπάρξει απελευθέρωση των πυρηνικού οπλισμού της Ρωσίας απέναντι στη Δύση. Πιστεύω ότι όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι για να νιώσει απειλή η δυτική κοινή γνώμη, οι πολίτες της Δύσης να νιώσουν απειλή και να υπάρχουν αυτές οι φωνές που ακούμε: μην τον εκνευρίζετε τον Πούτιν γιατί θα μας ρίξει πυρηνικά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι φράσεις κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά και να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.